Έτσι απλά το ανοίγει. Φύγε. Πήγε να μην βλέπεις αυτό το βίντεο. Βέβαια με χάλασε. Ναι, Αντώνη. Δείξε μου λίγο την μπαταρία. Αμέ, Digital Universe και εγώ τραβάω πλάνα. Το μετρό. Μόλις το λέω στην κάμερα. Έτσι, εδώ, εδώ. Έτσι. Βοήθεια. Με απειλή. Μαλάκα σαν μαχαίρι είναι, ξέρω εγώ. Έλα ρε, έλα ρε. Αυτό τραβάει τώρα. Ναι. Πίσω να κάνεις μοντάζ μετά. Είναι το μοντάζ όλα. Το μικρόφωνο που το έχει η κάμερα. Μπροστά. Μπροστά. Ναι, την έχω παντού. Για να δω το φακό της. Τι βάζει και τον αναλύει ρε παιδί. Ωραίος είναι. Ξαφνικά, το έχεις τόσο κοντά που ανοίγει μια καταφακτή από κάτω γιατί σκάνε το μάτι σου. Τι είναι αυτό. Είναι ακόμα χειρότερα. Εστίασε το λίγο εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Το στέφ μαλάκα, πορνό. Επίσης το καουέι. Πάμε για stage. Λογικά θα έχετε πλάνα από το stage μας. Και εγώ βλογκάρω. Και αυτό. Πάμε να πούμε απολύτως τίποτα. Την τραγιάσκα σου. Γεια σου πάλι. Πάμε στο stage. Τι λέτε εσείς το τέτοιο, το ζουμαράκι, τι το θεωρείτε? Γράψτε στα comment. Το ζυμαράκι τι είναι? Μην τα κομμένει, τι λέτε? Μια αθηναϊκή βλακεία. Ακούς ζυμαράκι, λες τι είναι? Γράψτε τα κομμένει. Γράψτε τα κομμένει, τι είναι το ζυμαράκι? Είναι κομμένη πίτα, χεχέ, έτσι σας το χάλασα. Τι έγινε Γιάννη, σου χάλασα τα σωτανικά σωτανικά. Καλά, ετοιμάσου τώρα για τα comments που έρχονται που θα σου λένε τι είναι ο ζυμαράκι. Πατρινή, ενωθείτε, ζυμαράκι να γεννείτε. Και γυναίκα που είστε βγήκες, ενωθείτε. Είστε περισσότεροι και το ξέρω. Αφήστε τα φες και γράψτε ζυμαράκι. Ζυμαράκι. Αυτό το πράγμα μας έχει διχάσει. Civil War. Κομμένη πίτα. Ζυμαράκι. Civil War. Τέλος το ζυμαράκι. Δεν το ξαναλέει κανείς ζυμαράκι. Ζυμαράκι, ζυμαράκι, ζυμαράκι. Μπορώ να το λέω για πάντα. Πώς το λέτε πιτάκι? Τι πιτάκι, μαλάκα. Γιατί πίτα είναι, μαλάκα. Πίτα. Τι φάση πίσω, στρατός. Τι είναι το ζυμαράκι, Κώστα? Ένα πολύ... Γεια σου, Μπέις. Τι είναι το ζυμαράκι, Μπέις? Το ζυμαράκι είναι το μικρό ζυμάρι. Τι είναι το ζυμαράκι, Ρέμπελ? Το ζυμαράκι είναι αυτή η μαλακία που υπάρχει πριν γίνει πίτα ή οτιδήποτε άλλο, πριν το ψήσεις. Το ζυμαράκι, φίλε, είναι κομμένη πίτα. Wow. Που κάνει σουβλάκι με αυτήν. Αυτό λέγεται κομμένη πίτα. Λέγεται ζυμαράκι. Το ζυμαράκι, μωρέ. Η πίτα έτσι. Βάζει το χέρι και λένε ζυμαράκι αυτή. Έτσι το λέμε. Όχι, αυτό το λέει. Το λες και πιτάκι. Ένα ταξίβο. Τι λες το λέει μόνο. Είχε έρθει σπίτι μου. Δεν τους αντέχω λοιπόν. Γι' αυτό εγώ θα εξαφανίσω όλους τους ανθρώπους και θα μείνω μόνος μου σε αυτόν τον κόσμο. Όπου θα λέω τα ζυμαράκια ζυμαράκια και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όλοι αυτοί δεν αντέχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν. Plan to eradicate the YouTubers. Version 1. Ζυμαράκι. Ζυμαράκι είναι κομμένη πίτα. Plan to eradicate the YouTubers. Stage 2. Εξόντωσε τον Base. Γεια. Όχι. Το κατέλαβα εγώ. Σε πλέον δικό μου. Μόλις τελείωσε το stage μας. Γιάννη. Δεν είχαμε μαζί stage, Γιάννη, αλλά δεν πειράζει. Να την πετάξω κάτω την κάμερα. Φίλε, έχει φάει πτώση αυτή η κάμερα από αυτούς τους δύο. Και ζει ακόμα. Θυμάμαι εγώ που σε διέμαθα νομίζω ότι την είχα πετάξει. Πιάνει πολύ, ξέρω εγώ. Σε φάση μα πιάνει όλου. Είναι αυλιγόνιο, ναι. Και έχει color correction μπλε. Οπότε αυτό το πορτοκαλί ενδέχεται να μην υπάρχει τώρα. Μόλις τελείωσε το stage. Βήκαμε, ανεβήκαμε εγώ. Ο. Η GM Minecraft Cousins, ο Rebel, ο Αντώνης και ο. Αυτή. GM Minecraft Cousins, ο Rebel, ο Αντώνης. Και ο Mega Cyber. Ποιος είναι ο Mega Cyber, φίλε? Είναι ο Mega Cyberg. Γι' αυτό και τώρα είμαστε, είμαστε λίγο πτώματα. Οπότε δεν έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πάνες. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά που συμβαίνουν? Πρέπει να είσαι υπερήφανη. Αυτό θα σταματήσει. Απλά δεν μιλάει. Ούτε εγώ μιλάω. Και απλά κοιτάω την κάμερά του και έχει 15 λεπτά που απλά κοιτάω την κάμερά του. Cringe. Οποιαδήποτε κάμερα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επόμενος σταθμός, Ταύρος. Next station, Ταύρος. Σταμάτα μαλακά να μην τραβάσω. Δεν ξέρω τι τώρα. Για να δώσει το πρόγραμμα, θα πρέπει να κάνουμε.
Gamers και Gamers. Ζωκαμές. Εσείς θέλουμε να κάνουμε μια θέση. Τι? Ανέβασα στέλνω. Ναι. Διαβάζω σχόλια. Όντως. Εκείνο το βίντεο. Ποιο βίντεο, δεν θα το κάνετε. Εκείνο το βίντεο θα μου το στείλεις. Περίμενε. Δεν ξέρω. Πόρτος τέλειος. Πόρτος. Μην το ανεβάσω. Μην το ανεβάσω. Απλά να το κάνω. Yeah. Είναι άβολο αυτό που σε κάνω τώρα, Κώστα. Είναι πολύ άβολο. Είναι πάρα πολύ άβολο, αυτό είναι ακόμα πιο άβολο. Αυτό που κάνει ο Κώστας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι από πίσω. Πάμε μόλις τώρα για το πρωί. Τι μέρα είναι. Πρωί, μην το βλέπετε. Είναι πολύ πρωί, μέρα Παρασκευή και πάμε στο... στο Digital Universe 8. Όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Είπαμε ψέματα, είναι Σάββατο η δεύτερη μέρα. Δεν κατεβήκαμε από το μετρό, ήρθαμε από εκεί πέρα. Καλημέρα, παιδιά, τώρα συγκεκριμένα πήρα το καφέ μου. Τα δώρα. Και πάμε στο Digi. Και γι' αυτό φοράμε πρώτη γυαλιά, μέρα. Γιατί θα έχει λίγο... Άμα είναι να αλλάξει η ώρα, πείτε μου να ξέρω να αλλάξει ο φίλος. Okay. Φαίνεται ότι ξημερώνει μόλις. Είναι 6 ώρα το πρωί και ξεκινάει το event. Fun fact. Για να μορφωθείτε, όταν βγαίνει ο ήλιος οι σκιές είναι μπλε. Όταν κατεβαίνει ο ήλιος οι σκιές είναι κόκκινες. Τι μαθαίνεις, μόλις χάλασε όλο το βλόγκο. Ναι. Υπάρχει αυτό το τσίτ στη ζωή να καταλάβει. Ρε παιδί μου, μια μέρα ξέρω εγώ. Παθαίνει hangover. Και λοιπόν. Όσο του χαζού κοιτούσα μόνο από ποια πλευρά βγαίνει. Όχι, σταμάτα. Όχι. Κοιτά τη σκιά. Όχι. Α πούμε, πάρει. Περίμενε, όχι, Κωστή, περίμενε. Είναι μια μέρα ξέρω εγώ που λιποθυμά. Αλλά παράλληλα πρέπει να έχει και ένα χάπι που πρέπει να το πάρει στι 8 η ώρα το απόγευμα. Και εσύ λιποθυμά. Και εσύ λιποθυμά και ξυπνά και βλέπει έναν ήλιο να είναι. Προς τα κάτω. Λες, είναι Ανατολή ή Δύση, ξέρω. Προς προλαβαίνω να πάω. Έχω χρόνο ακόμα για το χάπι ή πρέπει να το βρω επιγόντως, Κωστή. Ωχ, φουλ είναι, τέλεια. Πάρε, πώς το κλείνουμε. Έτσι. Πήγαινε μέχρι το power off και πάτα enter. Πρώτα πλέτσας, μετά το event. Επίσης, εγώ είμαι έτοιμος, εσύ είσαι γυμνός. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Πάρη. Που είμαστε Γιάννη. Στο Digital Universe. Ναι. Τρία. Αυτή... Το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 286 στην Καλλιθέα στην Αθήνα. Γιάννη, γιατί το λες τώρα, αφού τώρα είναι η τελευταία μέρα που γυρνάμε αυτό το βίντεο. Οπότε... Α, by the way, έχουμε τραβήξει κι άλλα πλάνα προηγούμενες ημέρες. Ενδέχεται να τα δείτε αυτή τη στιγμή τώρα. Ή όχι. Το ξέχασε το μοντάζ. Πάρε ναι. Το ξέχασε να το βάλεις αυτό. Το ξέχασε. Δεν πρέπει να το έχεις κόψει και να έχεις βάλει ναι, τα πλάνα. Ναι, αλλά μπορώ να κόψεις ένα έτσι όπως και να σε πετάξει στο τέλος του άτρου. Μπορώ. Τέλειο. Τέλειο. Και θα είσαι και να τελειώνει το βίντεο έτσι, ρε παιδί μου, ναι. Με μια λούπα αυτό που λες τώρα. Και φεύγουμε τώρα γιατί τελειώνει το event αυτό. Δεν τελειώνει το event, όχι. Φαντάζεσαι, όχι, όχι. Λοιπόν, πού είμαστε, Γιάννη. Στο Digital Universe 3. Στην Καλλιθέα, στο New York College. Φέτος έχει δύο κτίρια. Τα έχετε ξαναδεί από πέρυσι γενικότερα. Οπότε ενδεχομένως να δείτε πολλά ίδια πράγματα. Ενώ δείχνει το Γιάννη και είναι πάρα πολύ awkward. Αλλά φέτος έχει δύο κτίρια: είναι το κτίριο 1 και το κτίριο 2 σαν έλεγχο. Και θα δείξουμε όλα, θα καταφέρουμε να δείξουμε. Και προσπαθούμε να σας δείξουμε λίγο τη φάση. Έχουμε πάρα πολλά πλάνα τυχεία που μπορείτε να δείτε σε μοντάζ. Αυτή επίση δεν είναι στο κανάλι του Γιάννη, άρα γιατί μιλάω και για το κανάλι του Γιάννη. Κατά πάσα πιθανότητα σε μένα θα τα δείτε σαν μοντάζ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει το stage που είναι G-Fandom, Base, Zoc, Captain Pants, Hacky Pixels έχουν ανέβει όλοι. Και αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα, οπότε βρήκαμε εμείς ευκαιρία να πάμε και να κάνουμε λίγο record εκεί πέρα τώρα που υπάρχει λίγο ησυχία επίσης. Γιάννη, βλέπεις πως κινούν τα σύννεφα. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι η γη κινείται ρε φίλε. Ναι, η γη κινείται, δεν είναι επίπεδη. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν. Όχι από πάνω. Αντώνη, σχήμη δεν είναι. Θα κάνουμε vlog καθόλου, δεν μπορούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον πρώτο όρφο που γίνονται πολλά πράγματα. Πάμε να τα δείξουμε λίγο. Λοιπόν, Γιάννη, τι είναι εκεί πέρα. Αυτό δουλεύει, αλλά δεν ξέρω αν δουλεύει. Κάτι μας... Έχει VR εκεί. Κάτι μας έγραφε ότι έχει VR... Κάτι έχει VR σέρφι, κάτι τέτοιο έχει νομίζω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ναι, εκεί πέρα είναι το VR. Τι κάνει, μωρέ, λοιπόν. Ορνίστηκα. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε... Rocket. Σουόρα. Τι? Σουόρα. Rocket. Σουόρα. Επίσης γράφει Γιάννη, κοιτάω αν γράφει τώρα. Ναι, γράφει Γιάννη. Έλει. Είναι πάρα πολύ πρωτάτικο. Καλησπέρα σας. Τι λέει κάτω. Τελειώσαμε το stage, όμως το ίδιο είναι εδώ. Πρέπει τώρα να μου τελειώσανε μόλις. Ελέγξαμε το πρώτο. Αυτός ήταν ο Alex Kip. Όχι, είναι ακόμα ο Alex Kip. Βοήθεια. Εδώ πέρα έχουν στηθεί πισάκι για να μπορεί ο κόσμος να παίξει Minecraft. Δεν παίζουν Minecraft, γιατί παίζουν Doom, παίζουν κάτι άλλο.
Doom, το πρώτο. Μιλάει, λέγε πράγμα. Το παλιό παλιό Doom είναι, Γιάννη. Όχι, δεν είναι το παλιό. Όπα, λοιπόν, Κωστή, σε προκαλώ σε μονομαχία. Θα έχει πλάκα με αυτές. Το σταμάτα, Κωστή, θα σου κάνω το Shadow Clone Jutsu. Ποιος παίζει άσουμα. Ποιος παίζει εκεί σαν. Γιατί πάντα έχει κάποια κοινή εκεί πέρα, Κωστή, τι είναι αυτή εκεί πέρα. Τι βλέπει να παίζει. Α, αυτή είναι τα WWE. 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 Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχουν επιτραπέζια γενικότερα. Υπάρχει Jungle Speed. Και κάτι πυλώνες. Και ο Νάρουτος είναι Ναρούτος. Πάμε στο δεύτερο όροφο. Είμαι μόνος μου. Ο Γιάννης, όχι, ο Γιάννης είναι αυτό το μοβ παιδί μπροστά. Μοβ παιδί. Τράβηξα σκάλες, εσύ τράβηξα σκάλες, Γιάννη. Θα δούμε ότι να ανεβαίνει σκάλες, μπουμ. Ωραία φίλε, εδώ πέρα έχει πράγματα. Εδώ πέρα είναι δεν έχω ξαναδεί ποτέ, λοιπόν, Κωστή, τραβάει η κάμερα, ωραία. Είμαστε στο δεύτερο όροφο. Εδώ πέρα είναι πράγματα και θάματα. Όχι. Λοιπόν, όχι. Κωστή, τι σημαίνει αυτός ο τύπος στη φυσική. Κάλιο 26. Τι είναι το κάλιο. Τίποτα, έχει πράγματα. Εδώ είναι φυσιολογικά πράγματα σε ένα gaming. Έχει πρόβλημα. Πριν απλά είδαμε ένα πορέα, δεν είμαστε εντάξει. Τι συνεχίζουμε να λέμε. Γενικότερα ο δεύτερο, βασικά αυτό είναι Ριγιάννη ο δεύτερο ή ο τρίτο. Ο δεύτερο. Ο δεύτερο όμω μα έχει αρκετά πραγματάκια. Οπότε πάμε στο τρίτο. Απλά στο τρίτο, κάτι περίμενα. Εντάξει, κάτι έχει. Τρίτο, πάμε στα card games, Γιάννη. Κάτς, 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 κάτς. Και τώρα είμαστε στον τρίτο όροφο. Και έχει VR, λέει. Κωστή, ποια είναι αυτή η εξίσωση. Ωπα, 33. Δηλαδή... Κωστής απλά διαβάζει, ξέρω. Σταμάτα. Δεν έχει περίεργα πράγματα. Τι έχει περίεργα πράγματα. Ω, Γιάννη, πάμε να παίξουμε και ο. Όχι. Γιατί ρε, Γιάννη, έτσι. Γιάννη, γεμάτη έτσι. Φίλε, εδώ πέρα έχει air condition. Γιάννη, έλα λίγο. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ. Έχει air condition. Μάντιφ παίζει, ναι, Γιάννη. Ερμήνε αυτό λίγο. Ναι, είναι μάντιφ. Εδώ πέρα έχουμε card games. Σίγουρα από Γιάννη και κάτω. Κωστή, πότε ξεκινάμε Magic, ρε. Πάρεις μια ιδέα από Magic. Ωραίο είναι το Magic. Πες τα ρε Γιάννη έτσι. Και εδώ πέρα. Και πες να παίζουν και D&D. D&D. Γιάννη, τι κλάσεις παίζεις στο D&D. Sorcerer. Sorcerer. Ναι. Necromancer, Sorcerer ή Sorcerer, Sorcerer. Όχι, Wild Magic. Όσοι ξέρετε από D&D θα ξέρετε ότι είναι ο πιο fan του play χαρακτήρας ever. Για πες μας ρε Γιάννη, τι ξεχωριστές μαγικές ικανότητες κάνει. Κάθε φορά που κάνεις ένα spell ρίχνεις ένα εκατοστάπλευρο και γίνεται ένα τυχαίο effect. Που μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να μεταμορφώσει ένα άλλο... Ακούγουν πάρα πολύ nerd. Σε γλάστρα. Εσύ ποιος το ξέρεις το Sorcerer, το Wild Magic. Εγώ είμαι DM. Ναι, ενώ ως class ξέρεις τι κάνει ο Wild Magic Sorcerer. Κάθε φορά που κάνεις ένα spell... Έχω κάνει 4 φορές DM στη ζωή μου. Πρόσεξε, κάθε φορά που κάνεις πρώτο βαθμό spell και πάνω, ρίχνεις ένα κατοστάπλευρο. Λέβε Λένα. Ναι, ποιος το λέει πρώτο βαθμό μου, ρε. Ήταν από την 3,5 αυτό. Τέλος πάντων. Ρίχνεις ένα κατοστάπλευρο, έχει το βιβλίο, ξέρω εγώ, διάφορα effect. Δηλαδή μπορεί να κάνεις έναν άλλο παίκτη κλάστρα για 2 λεπτά ή κάτι τέτοιο. Να βγει μέσα στη μάχη ένας μονόκερος. Λοιπόν, θα δούμε πόσο καλό D&D ξέρει. Τι κάνει το blink. Γιατί πως είναι. Do not blink. Blink είναι κλασικό spell. Γενικότερα στα παιχνίδια. Απλά διαβάζω μια λίστα και απλά διαβάζω μια λίστα και διαβάζω ένα blink. Και λέω. Βάζω έναν ήχο. Και βλέπω το blink και λέω εντάξει το blink θα είναι. Τα κλείνω τα μάτια του Σάμ. Και είναι ένα teleport. Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Ναι, όχι, γιατί έκλεισε αυτή η πόρτα. Όχι. Και αυτό είναι το δεύτερο κτίριο, Κωστή. Εδώ πέρα. Και εκεί πέρα το stage. Πού ήμασταν προχθές, Κωστή, ήμασταν πάνω. Λογικά μπορείτε να παίξει κάποιο πλάνο τώρα. Θα δείτε και ολόκληρο το stage. Λογικά στο YouTube. Όχι ολόκληρο. Εκτός να το βάλεις σήμερα χωρίς κομμένταρια πίσω. Χεχε. Το τράβαγαν ο Πάνος και ο Γιάννης. Ο Ντόναϊ. Όχι. Οπότε γεια, δείστε, εκεί πέρα υπάρχει ένα internet καφέ. Και εκεί πέρα το... Ιντερνετ καφέ είναι. Είναι ένα δεύτερο κτίριο. Που μέσα και είναι ίντερνετ καφέ όμως. Έτσι μου είπε ο Γιάννης, δεν ξέρω αν είναι άλλη θέση όχι. Άλλο σου είπε ο Γιάννης, άλλο κατάλαβες εσύ. Δεν είναι δηλαδή ίντερνετ καφέ. Γιατί είναι Γιάννη έτσι. Μα είμαι ο Κωστής. Όχι. Και λογικά τώρα θα δείτε κάποιο πλάνο κάπου. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Γιάννη.
Γεια. Είμαστε εδώ πέρα στο κτίριο 2. Γιατί δεν ξέρω γιατί πάντα λέω που είμαστε. Οπότε είναι φέλη, οπότε ξανακάνω κάτι. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Κωστή. Δεν μ' άρεσε. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Πάρη. Γεια σου Κωστή. Γεια. Είμαστε εδώ πέρα. Τέλος τρίτης μέρας, όπως βλέπετε, σκοτεινιάζει. Τέλος του event πάνω κάτω. Ναι, το Ζόφος και ο Έρευος πλησιάζουν και φαίνεται σκοτάδι. Τώρα έχει στέει τζομαλιάτσις, πριν είχε ο Μάκιους. Όχι! Μετά να κόψω πλέις. Βασικά έχουν τα τουρνουά τελείως σαν τουρνουά. Δεν έχω ιδέα πρόβλημα, είμαστε πτώματα. Κάτι ακούγονται πίσω, οπότε κάνουμε το outro. Θα παίξουνε LOL, ναι. Κάνουμε το outro για αυτό το vlog. Ωραία, ευχαριστούμε που ήρθατε. Λογικά θα έχετε και τυχαία πλάνα από stages, από πράγματα, από θάματα, από εκφωνητές, ακούγεται, αλλά δεν πειράζει. Θα είδατε και το stage μας πλάνα, λογικά θα ανέβει το stage μας που είχαμε και διάφορα άλλα άσχετα πλάνα και ο Γιάννης απλά να κοιτάει την κάμερα. Και αυτό, ελπίζουμε να σας άρεσε και θα τα πούμε την επόμενη φορά στο κοντρινό σου μέλλον. Αντίο!